Καλησπέρα συντοπίτες, συναγωνιστές. Καλησπέρα συνδημότες και φίλοι του τόπου μας που ήρθατε από μακριά να στηρίξετε την αγωνία μας. Να δηλώσετε παρόν στη μοίρα που καλούμαστε να διαχειριστούμε χωρίς να την έχουμε επιλέξει. Από την πυρόπληκτη κοινότητα και χρειώνουμε εγώ που σας μιλώ. Και εκ μέρους των συγχωριανών μου της Επιτροπής Αγώνα Πυρόπληκτων χαιρετίζω και συγχαίρω το συλλαλητήριο του λαού της Βόρειας Εύβοιας. Δεν συγκεντρωθήκαμε εδώ απόψε από επιλογή, αλλά από ανάγκη και αίσθημα ευθύνης. Δεν μας συγκρότησαν ιδιωτελείς συμφέροντα, πολιτικές σκοπιμότητες, κομματικά λάβαρα, αλλά ο πόνος για τον τόπο μας σκίζει την καρδιά μας ο σπαραγμός των μανάδων μας, σφίγγει την ψυχή μας το τρομαγμένο βλέμμα των παιδιών μας, ο ήχος της βουής του τρόμου φωλιασμένος ακόμα στο μυαλό μας, τα χέρια μας ακόμα βαριά και τα μάτια μας κατακόκκινα, η ψυχή μας όμως όρθια. 8 μέρες παλεύαμε για το δάσος μας, τη ζωή των οικογενειών μας, τις περιουσίες μας, τα σπίτια μας. Και δεν θέλουμε αυτός ο αγώνας να καθίσει στην λύθη της ιστορίας. Δεν αγωνιστήκαμε για υποσχέσεις. Δεν ματώσαμε για μπράβο και συγχαρητήρια. Εμάς εδώ είναι το σπίτι μας, η ζωή μας, το παρελθόν, το παρόν και θέλουμε να είναι και το μέλλον μας. Δεν επενούμε, δεν επαιτούμε, απαιτούμε. Δεν διαδηλώνουμε, διεκδικούμε. Δεν θέλουμε να δικήσουμε άλλους σε άλλους τόπους που βρέθηκαν στην πύρινη μανία, αλλά δεν είμαστε και διατεθειμένοι να αδικηθούμε στον βωμό τη δίθεν κοινωνικής συνοχής και αλληλεπίδρασης. Μπορούμε και θέλουμε να είμαστε παρόντες όλοι μαζί, χέρι με χέρι, γροθιά με γροθιά, να στηρίξουμε τον τόπο μας, να ζήσουμε εδώ που γεννηθήκαμε, μαθημένοι στη δουλειά τα γεμάτα κάλους και γρατσουνιές χέρια των ρητοκαλλιεργητών, των δασεργατών και όλων των ανθρώπων του μόχθου το επιβάλλουν. Η πύρινη λέλαπα άφησε σε όλους μας μια εμπειρία να μην θεωρούμε δεδομένο όσα μέχρι χτες θεωρούσαμε. Αυταξίες όπως ο αέρας που αναπνέουμε, το φως, το δάσος δεν είναι δεδομένα. Ζητάνε από εμάς για να μπορούν να μας δίνουν. Κοιτάζουμε γύρω μας αυτά που ποτίσαμε με τον ιδρώτα μας και βλέπουμε μαύρο και στάχτη. Είμαστε αποφασισμένοι να τα κάνουμε ομορφότερα, ωραιότερα. Από την πολιτεία ζητάμε στήριξη, όχι λόγια και υποσχέσεις. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχει συνείδηση. Θα πω ότι πρέπει να αλλάξει το δεδομένο που διαμόρφωνε τη συνείδησή μας. Καλώ όλους τους συμπολίτες μου να συνεχίσουμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να διεκδικούμε ο ένας για τον άλλον. Δεν είμαστε ένας, είμαστε όλοι. Όλοι παλέψαμε σε αυτήν την καταστροφή, όλες οι κοινωνικές ομάδες του τόπου μας. Παλεύουμε χρόνια ολόκληρα και πάλι θα πατήσουμε στα πόδια μας. Αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Μη σκεφτεί κανένας να επενδύσει με οποιονδήποτε τρόπο στο φόβο μας. Φωνάζουμε σήμερα εδώ, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο. Δεν χαρίζουμε πουθενά την τύχη τη δική μας και των παιδιών μας. Ευχαριστώ.